λόγο κατευθείαν, κύριε Παντελή. Οδηγίες για τον πεισμό συναλλαγών ύποπτων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και πάταξη τρομοκρατίας και χρηματοδότηση τρομοκρατίας, μάλλον. Τι καλείστε να κάνετε. Βγήκε χθες μια απόφαση, μια εγκύκλειος επίσημη του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία ουσιαστικά καλεί όχι μόνο τους λογιστές, αλλά και τους χρηματομεσίτες και κάποιους άλλους να δίνουν στοιχεία και δίνει και τις οδηγίες που πρέπει να είναι αυτή η συμπεριφορά στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Από μόνοι τους ή όταν τους ζητηθούν. Όχι από μόνοι τους, είναι υποχρεωμένοι και μάλιστα υπάρχουν και ποινικές και αστικές ευθύνες επάνω σε, σε αυτή την εγκύκλιο. Και λέει ανάμεσα στα υπόλοιπα, όταν υπάρχει μια ασυνήθιστη νευρικότητα στη συμπεριφορά των προσώπων, και βέβαια την έχω συναντήσει τελευταία, διότι σε όλους τους πελάτες που τους δίνω το εκαθαριστικό για να πληρώσουν, όλοι έχουν μια ασυνήθιστη νευρικότητα, ειλικρινά, αλλά θα πρέπει να τους καταγγείλουμε. Μια συμπεριφορά λίγο έτσι επιθετική. Όταν αλλάζουν διεύθυνση ή χωρίς λόγο, όταν έχουν το κινητό τους απενεργοποιημένο, θα πρέπει να ειδοποιούμε ότι είναι ύποπτη για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά μιλάει και για τους υπαλλήλους των επιχειρήσεων. Αν ο υπάλληλος αρνείται να πάρει άδεια, αν ο υπάλληλος κάνει σπάταλο τρόπο ζωής που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, αν ο υπάλληλος, το διαβάζω για να μην κάνω λάθος, διατηρεί κοινωνικές σχέσεις πέραν του συνήθους με πελάτες της εταιρείας. Και όταν ο ίδιος έχει αλλαγές στην απόδοσή του και στον τρόπο συμπεριφοράς. Με αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο Οικονομικών καλεί μία σειρά από κλάδους να πάνε να καταδώσουν αυτούς τους πελάτες του. Γι' αυτό και η αναβάθμιση σε αρτέμι μάτσα. Εκτός από detective πρέπει να γίνει και ψυχαναλυτές. Μα είπα, αστυνομικός, ναι, και το θέμα της ψυχανάλυσης νομίζω ότι είναι στον τομέα και στις αρμοδιότητες που μας δίνει το Υπουργείο Οικονομικών. Και νομίζω ότι πέρα από τα αστεία, πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών είδε αυτό το κείμενο το κατάπτυστο, και αν ο Έλληνας φορολογούμενος που του κόβουν τη σύνταξη, του επιβάλλουν φόρους, πληρώνει για αυτούς τους ανθρώπους που βγάζουν αυτές τις εγκυκλίους στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών, η ηγεσία του, να πάρει μια απόφαση. Είναι ντροπή, ειλικρινά, να πιστεύουν ότι θα πατάξουν τη φοροδιαφυγή. Είναι ντροπή να πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα πάνε και δεν ξέρω τι θα κάνουν οι λογιστές, τι θα κάνουν οι κτηματομεσίτες. Πραγματικά βγαίνουμε έξω από τα ρούχα μας, έξω από το οποιοδήποτε σχόλιο. Εδώ ένας κώδικας δεοντολογίας υπήρχε του πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρονται οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί απέναντι στους πελάτες και απέναντι στο Υπουργείο Οικονομικών, και με το που ξεκίνησε το Υπουργείο, η νυν ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών αυτόν τον κώδικα δεοντολογίας, με τα προβλήματα τα οποία είχε, ήρθε και τον κατήργησε. Ήταν η πρώτη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία παρουσιάζουν και τι ζητάνε σήμερα από τους φοροτέχνες. Θα μου πούνε εμένα, μέσα στον Αύγουστο που έχουν βάλει όλες τις δηλώσεις μου, αν ο υπάλληλος δεν μπορεί να πάρει άδεια, δεν μπορεί να πάρει άδεια έτσι όπως έχουν βάλει τις δηλώσεις, και θα πρέπει να κάτσει για να μαζέψει χρήματα για το Υπουργείο Οικονομικών, θα πρέπει εγώ να είμαι ύποπτος για εγκληματικές ενέργειες και για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Για απόκρυψη. Ναι, για απόκρυψη εσόδων. Είναι τουλάχιστον εξευτελιστικό από ό,τι γράφουν και οι τηλεθέτες στα μηνύματα που μας στέλνουν. Αυτή είναι η χαρακτηρισμοί τους, Δημήτρη. Είναι άφωνοι, έχουμε μείνει περισσότεροι. Έχουμε μείνει άφωνοι. Πληρώνεις κάποιους ανθρώπους να σκέφτονται αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι πολύ. Αυτό έχει επίσης αξία. Τους πληρώνεις για να βγάλουν κάτι τέτοιο.